έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την υιοθεσία αδέσποτων, ξεκινώντας με τα κουτάκια τα οποία ο ίδιος περιθάλπτει και φροντίζει σε δικά του καταλήμματα και χώρους, ξεκινάει ο Δήμος Ξάνθης με τη διανομή ενημερωτικού φυλαδίου στους δημότες του, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τους λογαριασμούς ίδρυψης της ΔΕΙΑΚΣ. Το ενημερωτικό φυλάδιο φυσικά έχει κάποια ενημέρωση στους πολίτες, αλλά το κυριότερο είναι, που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το Δήμο μας, το κυριότερο είναι να ενδιαφερθεί ο κόσμος για την υιοθεσία των αδέσποτων. Δηλαδή αυτό διανέμεται, όπως γνωρίζετε, από τη ΔΕΙΑΚΣ με τους λογαριασμούς της ίδρυψης και είναι ένα τμήμα καμπάνιας για ενημέρωση του Δημοτών σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης. Δεδομένου όμως ότι ο Δήμος δεν μπορεί να έχει τα αδέσποτα σε ένα χώρο, ώστε να περάσει αυτός που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα, ας πούμε. Αν κάποιος σε δημόσιο μας επιλέξει να υιοθετήσει, γιατί υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, θυμάμαι, από τον προκάτοχό σας που είχε ξεκινήσει. Αν επιλέξει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή με όποιον άλλο τρόπο να υιοθετήσει ένα ζώο, πού θα το βρείτε εσείς μετά το ζώο, αφού δεν τα κρατάτε εσείς τα ζώα? Ναι, να σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζώα, ειδικά σε μικρές ηλικίες, δηλαδή μηνών, διότι τα κρατάμε επειδή δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μικρά έξω στο δρόμο. Έχουμε χώρους όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται, μπορούμε να έρθουμε σε... να σας δώσω και το τηλέφωνο που αφορά τα αδέσποτα, 25410-68003, για να τα δει και ο ίδιος, για να μπορέσει να τα διαλέξει, όποιο νομίζω ότι ανάλογα με το χώρο που διαθέτει, να διαλέξει, να τον ενημερώσουν κιόλας οι κτηνίατροι από κοντά για το τι μέγεθος θα γίνει το σκυλί και για το χώρο που θα το έχει μαζί του, για να μην μετανιώσει μετά και πάρει κάποιο σκυλί το οποίο μόνο από μια φωτογραφία θα θεωρήσει ότι μπορεί να το έχει μαζί του. Εκτός από την πρωινή βάρδια έχουμε και την απογευματινή, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο τραυματισμένο ή κάποιο νεκρό ζώο ή κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που συμβαίνουν κάποια περιστατικά. Φυσικά υπάρχει Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Στην Επιτροπή συμμετέχουν μέλη του Φιλοζωικών Ομίλων Ξάνθης, κτηνίατρος, ο Διευθυντής του Περιβάλλοντος και η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή από 3 κτηνιάτρους. Το τηλέφωνο για οτιδήποτε θέμα αφορά τα αδέσποτα μπορείτε να τηλεφωνείτε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το 25410-68003. Καλό είναι όμως, για να επεμβαίνουμε σε περιπτώσεις πραγματικά που έχουμε κάποια σοβαρά προβλήματα, να μην παίρνουν δημότες και να μας αναφέρουν ότι γαβγίζουν κάποια σκυλιά έξω από το παράθυρό μου ή με ενοχλούν το βράδυ γιατί γαβγίζουν. Δηλαδή, περιπτώσεις τις οποίες καθυστερεί το συνεργείο. Αν βέβαια δει μεγάλες ομάδες που συγκεντρώνονται αδέσποτα, μπορεί να μας ενημερώνει πάλι για να δούμε και εμείς σύμφωνα με τη διαδικασία τι πρέπει να κάνουμε. Και όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ξάνθη έχει σύμβαση με κτηνίατρο και θα συνεχίσει, θα έχουμε, όταν θα λήξει η σύμβαση με το συγκεκριμένο κτηνίατρο, θα κάνουμε πάλι πρόσκληση, ούτως ώστε να μην σταματήσουμε ποτέ τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται τα δέσποτα. Δηλαδή, σήμανση, κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, μένουν μέχρι την αποκατάστασή τους και αν δεν υιοθετηθούν, τότε επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου μπορούν φυσικά να βρουν τροφή και νερό. Το ευχάριστο είναι ότι ενημερώνουμε ότι ενδιαφέρονται δημότες για υιοθεσία αδέσποτων. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Είμαι σε συναντήσεις και σε συνεννόηση με φιλοζωικές και πολιτιστικούς συλλόγους, με τα προεδρία τους και τα συμβούλια που έχουν, για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δέσποτα. Θα ήθελα να κάνω και μία παράκληση για τους συνοδούς των δεσποζόμενων να έχουν μαζί τους σακούλες και πλαστικά γάντια.